Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε μαζί για το επόμενο δίωρο με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συντροφιά και απόψε. Προκαταβολικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία και να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Euro Channel που μας μεταδίδει 5 φορές τη βδομάδα και έτσι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη μας και η κεντρική Μακεδονία. Είχαμε πολύ μεγάλο σεισμό στο Μεξικό, φίλες και φίλοι, 7,1. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 42, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Φόβοι για ραγδαία αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Ευχαριστώ, κύριε Καλοκαιρινέ. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε φλεγόμενο κτίριο. Η πόλη του Μεξικού έχει πάθει πελώριες ζημιές. Ένα κτίριο κατέρευσε μερικώς. Άνοιξε η γη στο αεροδρόμιο. Φέρτε το full frame. Πανικόβλητοι χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Η δόνηση έγινε στη σε ακτίνα 900 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, ακούστε σύμπτωση. Το 1985 σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός στο Μεξικό με 10.000 νεκρούς. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμή. Σας δίνω τα τελευταία νέα. Σύμφωνα με το Sky News, που επικαλείται τον κυβερνήτη της πολιτείας Μορέλος, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι τουλάχιστον 42, ενώ υπάρχουν αναρρύθμιτοι τραυματίες. Αυτή είναι η κατάσταση, φίλες και φίλοι, στο Μεξικό. Θέλω να σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους μου απόψε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η κυρία Αριάδνη Νούκα, η γνωστή δικηγόρος. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, κτηνίατρος, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Καλώς ήρθατε, κυρία Τελιγιορίδου. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δημήτρης Σταμάτης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δημήτρης Οικονόμου, έρχεται πρώτη φορά στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μέλος του τομέα επικοινωνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΙΑΣΕΒΕ, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Αγαπητέ πρόεδρε, καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Πώς και εσάς και στους τηλεθεατές. Πώς είμαστε? Από υγεία καλά. Από υγεία καλά. Όλα αναζητούνται. Όλα αναζητούνται, σωστό. Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Το είπα καλά? Βεβαίως, κύριε, ναι. Καθηγητά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λιάτσο, στην πολύ επιτυχημένη και ενημερωτική σας εκπομπή. Ευχαριστώ εγώ για την παρουσία εδώ. Και ο Σπύρος Ρουμελίδης, σύμβουλος έκδοσης εφημερίδας Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Αγαπητέ Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα, φίλες και φίλοι, πάρα πολλά τα θέματα. Σήμερα το Σπίγκελ και σήμερα είναι 20 του μηνός, Τετάρτη ξημερώνει. Βγήκε το Σπίγκελ σήμερα στις 24, όπως ξέρετε, έχουμε εκλογές στη Γερμανία. Καταψηφίστε τη Μέρκελ. Είναι υπεύθυνοι που θα μπουν στη Βουλή οι Ναζί. Αυτά τα γράφει σήμερα το Σπίγκελ. Η Άγγελα Μέρκελ αξίζει να καταψηφιστεί. Φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι θα μπουν στη Γερμανική Βουλή οι Ναζί. Αναφέρεται σε κεντρικό άρθρο του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel με τίτλο «Μέρκελ, η μητέρα του ακροδεξιού λαϊκίστικου κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD. Η αποκτήνωση των αστών. Η εργασική ανασφάλεια των κατωτέρων κοινωνικών στρωμάτων. Η απογοήτευση πολλών Γερμανών σε ό,τι αφορά στη δικαιοσύνη και την ισότητα των ευκαιριών. Όλα αυτά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της καγκελαρίας Μέρκελ. Και όλα αυτά αποτέλεσαν το λίκνο του AfD. Η Μέρκελ είναι η μητέρα του τέρατος. Έχει ευθύνη για τις σημαντικότερες και καταστρεπτικότερες κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων 25 ετών. Αναφέρεται ο Στράσβερ μια, θα έλεγα, πολύ σφοδρή επίθεση κατά της Μέρκελ 4-24 ώρα πριν από τις γερμανικές εκλογές, που οι δημοσκοπήσεις την φέρνουν πρώτη με σημαντική διαφορά. Είναι πολύ σημαντικό επίσης το ποσοστό των αναποφάσιστων και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα, γιατί τις εκλογές θα τις κερδίσει κατά πάσα πιθανότητα η Άγγελα Μέρκελ. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κυβέρνηση θα υπάρξει μετά, με ποιους δηλαδή θα γίνει ο συνασπισμός της Μέρκελ, ποιο κόμμα θα προτιμήσει. Η δική μας η πρόβλεψη είναι ότι θα πάει με τους χριστιανοδημοκράτες για ακόμα μία φορά. Και για μας αυτό είναι ένα καλό σενάριο. Τώρα, αν επιλεγούν. Σοσιαλδημοκράτες. Τι είπα. Χριστιανοδημοκράτες. Χριστιανοδημοκράτες είναι η Μέρκελ. Του μέτρου σοσιαλδημοκράτες, με Σούλτς και λοιπά και τον Γκάμπριελ. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι το καλό σενάριο για μας. Γιατί αν επιλεγούν άλλες λύσεις, τα πράγματα ζορίζουν πάρα πολύ. Σπύρο, θες να κάνεις ένα σχόλιο για τις γερμανικές εκλογές? Ναι, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, η πρόβλεψη είναι ότι θα βγει η κυρία Μέρκελ, αλλά εκλογές είναι όταν η κάλπη είναι εγκαστρωμένη, λέει. Ποτέ, ναι, δεν ξέρεις τι θα βγάλει η κάλπη. Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση κρίνονται ισορροπίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τα ποσοστά των κομμάτων.
και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα σχηματιστεί. Βέβαια, εκεί το Σύνταγμα επιτρέπει δίμηνο, τρίμηνο διεργασίες πολλές. Ακόμα και τα κόμματα μπορούν να μεσολαβήσει και ένα έκτακτο συνέδριο πριν πάρουν μέρος σε κάποια κυβέρνηση. Mm-hmm. Όμως, το τι κυβέρνηση θα κάνει θα σηματοδοτήσει και τι Ευρώπη βλέπει η κυρία Μέρκελ. Είναι άλλο πράγμα να κάνεις με τους αλλοδημοκράτες. Ένα σχήμα, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να δοκιμάσει και άλλα. Διοίκησε για αρκετά χρόνια, διοικεί τη Γερμανία και την Ευρώπη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ναι, ναι. Και άλλο πράγμα να πας τώρα με φιλελεύθερους να δοκιμάσεις άλλα σχήματα που θα είναι εντελώς διαφορετικό το μήνυμα, όχι μόνο προς τον Νότο, αλλά και προς τη Γαλλία, προς τον Μακρόν. Αυτό που το φύλλα προσκύμενο προς τους αλλοδημοκράτες Σπίγκελ μπορεί να έχει έντονο ύφος, αλλά το δημοσίευμα που διάβασε προηγουμένως για τις ευθύνες της Μέρκελ, αλλά π.χ. μια πραγματικότητα, ότι εδώ πέρα ισοπεδώνονται πάρα πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Και μπορεί να μένει η Γερμανία ακόμα να αντέχει να έχει κοινωνικό κράτος, αλλά τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη δεν αντέχουν. Δεν έχουν πλέον κανένα κοινωνικό κράτος. Και επίσης υπάρχει πλήρης απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Στην ίδια τη Γερμανία, ο κανόνας είναι πλέον η επινοικίαση εργαζομένων και όχι η κανονική εργασία. Αυτό είναι ο κανόνας στη Γερμανία. Μειωμένη ανεργία, σχεδόν πολύ μικρή ανεργία, πράγματι, πολύ μεγαλύτερη μισθή από όλες τις άλλες χώρες. Όχι για όλους, αλλά για μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν πλέον εντελώς διαφορετικές σχέσεις. Και όλα αυτά θα είναι μπροστά τους, θα τα βρουν και οι Γερμανοί μπροστά τους. Συν το γεγονός ότι εκτός από τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει για την Ευρώπη η κυρία Μέρκελ, θα έχει να αντιμετωπίσει και την ακόμα μεγαλύτερη πίεση από την πολιτική του κυρίου Τραμπ, που ζητάει δασμούς, περιορισμούς, προστατευτισμούς και έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη. Δηλαδή, μετά τις το ντέρμπι θα είναι μεγάλο. Προβλέπεις όξυνση Ηνωμένων Πολιτειών Γερμανίας μετά τις εκλογές. Αυτά λένε πληροφορίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Τσακώνονται χθες τα κόμματα εξουσίας, φίλες και φίλοι, για τις δημοσκοπήσεις. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι μία από τις δύο δημοσκοπήσεις είναι Μουσαντέ, είναι Μαϊμού, είναι μια άγνωστη εταιρεία. Και γι' αυτό σήμερα Τετάρτη, γύρω στις 11 η ώρα, θα πάει η Νέα Δημοκρατία με εκπρόσωπό της, νομίζω την κυρία Σιμακοπούλου, στο ΕΣΟΥΡΟΥ για να διαμαρτυρηθεί και να ζητηθούν μέτρα και να γίνει έρευνα για μια συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Comway κτλ. Κτλ. Υπήρξε μια δημοσκόπηση και στο Βήμα της Κάπαρης, έτσι όπου η διαφορά ήταν στις 6 μονάδες. Βγήκε ένα non-paper από το ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι είμαστε πολύ κοντά με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, δεν υπάρχει αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε άλλη δημοσκόπηση από την BALS, η οποία είναι βεβαίως γνωστή εταιρεία, για τις εντυπώσεις από τις δύο εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και εδώ πέρα προκύπτει ότι υπάρχει υπεροχή Μητσοτάκη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση πάντα, στη ΔΕΘ εναντί του Τσίπρα. Μη μασάτε, εσείς ξέρετε καλύτερα αν σας άρεσε ο Τσίπρας ή αν σας άρεσε ο Μητσοτάκης, αν έπεισε ο Τσίπρας ή αν έπεισε ο Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά τους και εμείς η δουλειά μας είναι όλα όπως έχω υποσχεθεί να τα βγάζω στον αέρα, είτε είναι υπέρ του Τσίπρα είτε είναι υπέρ του Μητσοτάκη. Όλα θα βγαίνουν στον αέρα και θα τα σχολιάζουν και οι καλεσμένοι και φυσικά και εσείς με τα μηνύματά σας και τα mail που στέλνετε. Τα πολιτικά λοιπόν κέρδη είναι πολύ μεγαλύτερα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν και ο Πρωθυπουργός καταγράφει κάποια θετικά σημεία, είναι το συμπέρασμα της δημοσκόπησης. Στο ερώτημα, για να δούμε τι κάρτες έχουμε, κυρία Καλοκαιρινέ, παρακαλώ πολύ, έχουμε τέσσερις κάρτες να τις δούμε. Σύγκριση και γενικά λέει ποιος από τους δύο θα λέγατε ότι πήγε καλύτερα. Λοιπόν, 26 και 17, μάλλον πήγε καλύτερα ο Μητσοτάκης, σίγουρα καλύτερα ο Μητσοτάκης. Αυτό μας κάνει, πόσο κάνει Σπύρο, 26 και 17? 43. Μάλλον ο Τσίπρας 11, σίγουρα ο Τσίπρας 15. Αυτό πόσο μας κάνει? 26. 43 με 26 λοιπόν. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σύμφωνα με την κάρτα. Τα πήγε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε να δούμε και την άλλη κάρτα. Εδώ λέει ποιος από τους δύο θα λέγατε ότι ενδιαφέρεται και αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματά σας. Μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης 20 και 21 σίγουρα ο Μητσοτάκης 41. Μάλλον ο Τσίπρας 10 και 16-26. Και εδώ προηγείται σε αυτό το ερώτημα ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε και στην τρίτη κάρτα. Αυτό ήτανε.
Έχει άλλη κάρτα. Για διάβασε, Σπύρο, τι λέει κάτω τα μαύρα γράμματα. Αξιολογώντας την παρουσία εκεί, διάβασε. Αξιολογώντας την παρουσία και την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ποιον από τους δύο θα χαρακτηρίζατε πιο ειλικρινή? Μάλιστα. 28 και 16 είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 12 και 11 ο κύριος Τσίπρας και εκεί προηγείται με αρκετή διαφορά ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει ακόμα μία κάρτα. Καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν καταλληλότερος πρωθυπουργός? Ο Μητσοτάκης παίρνει 35, ο Τσίπρας παίρνει 21, κανένας από τους δύο που κερδίζει αυτή η κάρτα, κανένας από τους δύο 41%. Αυτή είναι η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Και θέλω, κυρία Τελιγιορίδου, να κάνετε ένα σχόλιο και για αυτή τη δημοσκόπηση, αλλά και γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι επενδύσατε επικοινωνιακά χθες σε μία δημοσκόπηση μιας άγνωστης εταιρείας δημοσκοπήσεων, που δεν είναι καν, λέει, στον συγκεκριμένο σύνδεσμο των εταιριών δημοσκοπήσεων, δεν έχει δηλαδή καμία, πώς να το πω τώρα, κανένα νομιμοποιητικό τρόπο να βγάζει δημοσκοπήσεις, να δημοσιεύονται αυτές τις δημοσκοπήσεις κτλ. Τι απαντάτε? Επένδυση στις δημοσκοπήσεις κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ένα αφήγημα ότι προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε επένδυση στον ελληνικό λαό, κύριε Λιάτσο. Και στο τέλος αυτός που αποφασίζει και ψηφίζει και καθορίζει την πολιτική κατάσταση της χώρας είναι ο λαός και όχι οι δημοσκοπήσεις. Προφανώς τα δημοσκοπικά ευρήματα έχουν το ενδιαφέρον τους και είναι πρωτοφανές το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να προσφεύγει, λέει, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για μια δημοσκόπηση της οποίας τα αποτελέσματα θεωρεί αναξιόπιστα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εμείς, κύριε Ελιάτσο, για τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του ΠΑΜΑΚ που η αξιωματική αντιπολίτευση θεωρεί πολύ έγκυρο? Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ναι. Όταν μόνο μία δημοσκόπησή του, πολύ καθοριστική, από το διάστημα 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου του 2015 έδινε κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με 29% και να υπολείπεται ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, όταν σε λίγες μόνο μέρες, στις 20 του μηνός, 20 Σεπτεμβρίου του 2015, η δημοσκόπηση αυτή κατέρευσε και είχαμε μια συντριπτική διαφορά και νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έλεγα ότι πρέπει να αξιοποιούμε τα αποτελέσματα που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα που πολλές φορές αποτυπώνει μια κατάσταση φωτογραφική μια συγκεκριμένη στιγμή. Εμείς βλέπουμε ότι τελευταία, ιδιαίτερα μετά από την δεύτερη αξιολόγηση και την ολοκλήρωσή της, μετά από την έξοδο στις αγορές. Αλλάζει σιγά σιγά το πολιτικό σκηνικό και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε για να πούμε ότι αλλάξαμε την κατάσταση στη χώρα από την μια στιγμή στην άλλη. Φαίνεται όμως ότι βαδίζουμε έναν διαφορετικό δρόμο που αποτυπώνεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Έχετε αγαπήσει και τις επενδύσεις τώρα. Βλέπουμε και τον Πρωθυπουργό να κάνει επισκέψεις σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ξέρετε, υπήρχε ένα δηλαδή, αφήγημα. Σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι έχετε κάνει μια στροφή προς τα δεξιά για να κλέψετε, να αφαιρέσετε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Καμία Μητσοτάκη. Καμία στροφή προς τα δεξιά. Μάλιστα. Είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας και στις επιλογές μας. Υπήρχε ένα αφήγημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει τις επενδύσεις, δεν θέλει την ιδιωτική πρωτοβουλία. Καλά, πριν γίνεται κυβέρνηση δεν ήταν μόνο αφήγημα. Ήταν αφήγημα γιατί ήμασταν ξεκάθαροι και τότε και τώρα ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Μάλιστα. Όταν αυτή είναι υγιής, εφαρμόζει νόμους και κανόνες, δεν είναι κρατικοδίαιτη, δεν είναι διαπλεκόμενη, όπως δυστυχώς έγινε στη χώρα τις τελευταίες τουλάχιστον, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σταμάτη, τι λέτε? Γιατί τσατίστηκε τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία με αυτή τη μικρή εταιρεία δημοσκοπήσεων που έβγαλε τη δημοσκόπηση? Για τον προφανή λόγο. Ότι τι? Ότι εμείς δεν κρίνουμε τα αποτελέσματα ως αναξιόπιστα, αλλά την ίδια την εταιρεία ως αναξιόπιστη. Mm-hmm. Άλλο είναι να είσαι μια εταιρεία αναγνωρισμένη που κινείσαι και το ξέρετε καλά. Χρόνια είστε δημοσιογράφος και το γνωρίζετε πολύ καλά. Yeah. Όλες οι εταιρείες που έχουν αναγνωριστεί ως εταιρείες δημοσκοπήσεων βρίσκονται σε ένα όμιλο και κινούνται κάτω από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας. Mm-hmm. Τώρα το να βγάλω κι εγώ μια εταιρεία αύριο και να βγάλει μια δημοσκόπηση όπως εμένα με βοηθάει και να την πάρω μετά την κάνω no paper, αυτό είναι εξαπάτηση. Και δεν είχε τέτοιο δικαίωμα.
Και εδώ πρέπει να παρέμβει το ΕΣΟΡΟΥ. Οπωσδήποτε να παρέμβει, διότι δεν είναι δυνατόν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες να δείχνουν περίπου τα ίδια ευρήγματα και ξαφνικά να βρίσκεται μία άλλη η οποία δίνει αυτό που θέλει το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό όσον αφορά αυτή την εταιρεία. Στο δημοψήφισμα δίνανε όλοι τα ίδια αποτελέσματα. Πώς? Και στο δημοψήφισμα λέει όλοι τα ίδια αποτελέσματα δίνανε. Εσείς τι λέτε, και οι 10 εταιρείες. Να καταργήσουμε. Καθόλου, καθόλου. Δεν πέσα μόνο έξω. Μόνο στο επιχείρημα ότι δίνουν όλοι τα ίδια αποτελέσματα. Τι σημαίνει αυτό, είναι επιχείρημα. Έπεσαν έξω και στις αμερικάνικες εκλογές. Εγώ μιλάω για την αξιοπιστία μιας εταιρείας δημοσκοπήσεων. Τότε σκοτώνονται, έχει δίκιο ο κύριος Σταμάτης, σκοτώνονται τα κόμματα, ενώ οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κατά 90% πέφτουν έξω. Σκοτώνονται τα κόμματα, εντάξει. Έχει αλλάξει, πιθανότατα, μην μπερδεύετε, η δημοσκόπηση που γίνεται επί της κάλπης και παραμονές των εκλογών, όπου κυριαρχούν άλλα συναισθήματα, με αυτά που γίνονται σε ανύποπτο χρόνο και για μένα είναι αρκετά αξιόπιστα. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά έχουν αξιοπιστία. Mm-hmm. Το γεγονός δε ότι όλες συνολικά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια μεγάλη απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ότι έχει διαμορφωθεί, έχει παγιωθεί μια τέτοια πολιτική κατάσταση. Και εκεί βεβαίως αισθάνεται την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να σπάσει τον πάγο, έστω και με μια εταιρεία μαϊμού. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Από εκεί και πέρα, το πιο ουσιαστικό σκέλος είναι το σκέλος της πολιτικής. Ναι. Αυτό εμένα με απασχολεί και με ενδιαφέρει. Διότι πράγματι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν κάποιες στιγμές κάποια πολιτική κατάσταση. Ροπή του εκλογικού σώματος. Mm-hmm. Όμως πίσω από αυτήν βρίσκεται η ίδια η πολιτική, η ίδια όπως ασκείται, η πρακτική. Κύριε Σταμάτη, και τι βλέπουμε τώρα. Πείτε μας αν έχετε την καλοσύνη. Αυτό που έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως το λέει και ο κύριος Τσίπρας, πάρα πολύ καιρό και αυτό ζήταγε εκλογές πολλά χρόνια πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία που προβλέπεται από το Σύνταγμα. Εξακολουθεί να είναι πάνω στο τραπέζι, δηλαδή ζητάει η Νέα Δημοκρατία και σήμερα που μιλάμε εκλογές τώρα κτλ. Ασφαλώς. Θέλετε εκλογές. Ασφαλώς. Και εξηγήσαμε γιατί θέλουμε εκλογές. Αλλά πέραν αυτού, εδώ υπάρχουν άλλα γεγονότα. Ναι. Τα οποία έρχεται ο κύριος Τσίπρας και με μία ΣΥΚΕ δημοσκόπηση, αλλά και με ένα τραβηγμένο από τα μαλλιά Υπουργικό Συμβούλιο, να σπάσει τρία πανωτά πατατράκ. Αυτά σηματοδοτούν την πορεία των κομμάτων και κρίνει ο λαός και αποφασίζει. Ποια είναι αυτά τα τρία πατατράκ? Το πρώτο είναι την ώρα που μιλούσα για επενδύσεις και ειρήστο εμπαρόδο να θυμίσω ότι μέχρι και το 2014 ο κύριος Τσίπρας όχι μόνο ήταν αντίθετος με τις επενδύσεις αλλά μας απειλούσε και τους επενδυτές και τους υπουργούς ότι θα μας κλείσει φυλακή. Ξεχάσατε? Υπάρχουν γραπτές δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Άλλαξε στη συνέχεια άποψη. Ναι. Με γεια του, με χαρά του. Θα το θυμούνται όλοι. Πάνω στα Κάγκελα, στο λιμάνι του Πειραιά για την Κόσκο. Να μην θυμίσω όλες τις περιπτώσεις, έτσι. Έρχονται λοιπόν τρία πανωτά χτυπήματα. Το πρώτο χτύπημα είναι η ανακοίνωση της εταιρείας Χρυσού ότι αποχωρεί από την Ελλάδα. Και εκεί γίνεται στη συνέχεια ένας τραγέλαφος. Τρεις υπογραφές, τρεις άδειες, τις οποίες κρατούσε η κυβέρνηση, υποτίθεται στο σιρτάρι του υπουργός, γιατί έπρεπε να τις ελέγξει, ήταν ήδη έτοιμες. Και μόλις έκαναν επίθεση οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο του, την άλλη ώρα τις υπέγραψε. Αυτό είναι η γελιοποίηση της πολιτικής, γελιοποίηση του αξιώματος του υπουργού. Το δεύτερο είναι ο κύριος Τσακαλώτος. Ο κύριος Τσακαλώτος με δύο κουβέντες κορυφαίους τελέχους του Υπουργείου του, την περασμένη Τετάρτη, αποδόμησε πλήρως το πολιτικό αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Τι είπε? Δεν γνωρίζω, θα δούμε αν θα έρθουν νέα μέτρα και βεβαίως δεν είμαστε βέβαιοι και για την καθαρή έξοδο από το μνημόνιο. Το είπε λίγο διαφορετικά αυτό. Δεν το είπε έτσι. Είπε δηλαδή ότι στην περίπτωση που δεν πιαστεί το πλεώνασμα του 3,5% για το 2018, τότε υπάρχει πιθανότητα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να ζητήσει. Με άλλα λόγια, είπε το ίδιο πράγμα, πολιτικά μιλάμε. Είπε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Μάλιστα. Και έχει, εσείς τα λέτε. Εγώ και έχει γίνει, ναι. Και έχει γίνει κόλλα στο Μαξίμου. Και το γνωρίζουμε όλοι. Εγώ δεν ξέρω. Και βεβαίως. Δεν έχετε μάθει τι γίνεται. Κάντε... Δεν είμαι στο Μαξίμου, ούτε με ενδιαφέρει να μπαίνω βγαίνω στο Μαξίμου, αλλά. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη ένταση εξαιτίας αυτής της παρέμβασης, η οποία για μένα δεν είναι στο πουθενά. Δηλαδή υπάρχει κόντρα, λέτε, Τσίπρα, Τσακαλώτο, αυτό λέτε. Ο Τσακαλώτος προσπαθεί ο ίδιος να καθαρίσει τη θέση του. Αποστασιοποιείται από το αφήγημα για να μην χρεωθεί ολόκληρη την αποτυχία του εγχειρήματος. Μάλιστα. Το τρίτο ποιο είναι? Το τρίτο είναι η παταγώδης αποτυχία, κυβερνητική αποτυχία στην αντιμετώπιση
του ναυτικού ναυαγίου. Εδώ φάνηκε ότι έχουμε μία κυβέρνηση, όχι που, μόνο που είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει γρήγορα και αποτελεσματικά. Μην γίνεται αναλυτικός αυτό, γιατί θα αποτελέσει ένα μεγάλο μέρος της απόψινης συζήτησης. Για να κλείσω με αυτό. Είπατε τρία, αλλά, τα οποία είναι χαρακτηριστικά. Αλλά έγινε Ελδοράδο, ένα τραγελαφικό. Μέτρα το 18, Σαρονικός. Ναι, επειδή αυτά θα το πιάσουμε από άλλη πλευρά, φαντάζομαι. Εγώ πιάνω το όχι, πολιτικό σκέλος. Όχι, από την πολιτική πλευρά το πιάσουμε, κυρίως. Θύμιζε θίασο. Διότι εδώ έχω φοβερά πράγματα, τα οποία αφορούν όχι μόνο το σημερινό Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον κύριο Κουρουπλή. Και θέλω να θέσω ένα δημόσιο προβληματισμό που έχω, φίλες και φίλοι. Ένα προβληματισμό το θέσω μάλλον δημόσια. Δεν μιλάνε πολλοί προηγούμενοι υπουργοί εμπορικής ναυτιλίας για το τι γινόταν εκεί πέρα με τις άδειες και τα χαρτιά αξιοπλοίας που εκδίδονταν όχι μόνο επί Κουρουπλή, αλλά και επί των προηγούμενων υπουργών εμπορικής. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα σας τα πω κι εγώ. Αφήστε με, μην με διακόπτετε. Αλλά εγώ μίλωσα. Με συγχωρείτε, θέλω να πω. Ολοκλήρωσα. Θέλετε να σταματήσω για να ολοκληρώσετε, ολοκληρώστε. Ναι. Κανονικά εγώ πρέπει να ολοκληρώσω. Ναι, ήδη μιλάτε τον τριπλάσιο χρόνο από την κυρία Γεωργίου. Είναι ένα θέμα αυτό που θα το δούμε στη συνέχεια. Όχι, αυτό εκείνο είναι πολύ που σημαντικό, ήθελα να δείξω. Διότι δεν βγαίνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να βγάλουν κύχτωρα εκείνο για τη διαδικασία των αξιόπλων. Εκείνο που ήθελα να δείξω δεν και το έχετε καταλάβει. Εκείνο που ήθελα να δείξω. Ούτε λέξη τι γινόταν επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι οι αντιδράσεις, κύριε Λιάτσο, της κυβέρνησης. Όλος αυτός ο τραγέλαφος δηλώσεων που είναι για γέλια. Αυτό που θυμίζει θίασο και όχι κυβέρνηση. Πάμε παρακάτω. Άλλο το θέμα αυτό καθ' αυτό το θα τα πιάσουμε αναλυτικά. Αλλά αυτό δεν ήταν εικόνα κυβέρνηση σοβαρή. Διότι υπάρχουν πολλά. Και τώρα που μου επιτρέπει να σας πω τον προβληματισμό μου, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς δεν έχουν βγει προηγούμενοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα. Που είναι μεγάλη ευκαιρία να κάνουν αντιπολίτευση τώρα στον Τσίπρα, στον Κουρουπλή κτλ. Και δεν μιλάνε. Μιλάνε άλλα στελέχη όπως ο κύριος Σταμάτης κτλ. Δεν έχω ακούσει προηγούμενο υπουργό εμπορικής ναυτιλίας της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, να πει κάτι για τα χαρτιά που βγαίνουν, διότι υπάρχει εδώ πέρα πολύ μεγάλη ιστορία, φίλες και φίλοι. Θα σας το πω στη συνέχεια. Θα δούμε. Πολύ μεγάλη ιστορία υπάρχει. Πώς εκδίδονται τα χαρτιά για να παίρνουν σαράβαλα πλοία, σαπάκια πλοία, χαρτιά αξιοπλοίας, φίλες και φίλοι. Και θα σας πω ορισμένα, νομίζω, πολύ ενδιαφέροντα και σοβαρά πράγματα. Θα κάνουμε και μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για ένα άλλο θέμα. Παρακαλώ. Στη συνέχεια. Εντάξει, ό,τι θέλετε, κύριε Σταμάτη, εδώ η εκπομπή, όπως ξέρετε, είναι πολύ ανοιχτή σε όλους. Δεν το αφισβητώ αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, μέλος του τομέα επικοινωνίας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Θα κάνετε ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα στη δημοσκόπηση της Κάπα Research του Βήματος, κύριε Οικονόμου, υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Έβαζε να απαντήσει ο κόσμος που ρωτήθηκε και το νέο φορέα μέσα. Και στην απάντηση με το νέο φορέα, ο νέος φορέας έπαιρνε με τη μία. Όχι 15 που είπε ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης με το καλημέρα σας, λέει θα πάρουμε 15% ο νέος φορέας. Αντιλαμβάνεστε τι τρόμος επικρατεί, εάν ισχύει αυτή η εκτίμηση και είναι ορθή και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Έβγαλε η Κάπα Ρισέρτς 10,4. Παρακαλώ. Ναι, είναι γεγονός. Στην πραγματικότητα είναι η αποτύπωση μιας δουλειάς που γίνεται την τελευταία περίοδο, μιας πολιτικής δουλειάς. Στην κοινωνία συζητάμε για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε καταφέρει να μην εμπλακούμε σε διαξυφισμούς άνευ νοήματος. Άμα ρωτήσετε τον κύριο Καβαθά που κάθεται δίπλα μου, θα δείτε ότι η αγορά, η καθημερινότητα έχουν άλλα προβλήματα αυτά που πολλές φορές συζητάμε. Κουβεντιάζουν οι πολιτικοί, έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Νομίζω ότι από τις δημοσκοπήσεις που δείξατε πιο πριν, το πιο σημαντικό έβριμα είναι το κανένας από τους δύο. Και δεν είναι μόνο η αποτύπωση συγκεκριμένη δημοσκόπηση, είναι η αποτύπωση άμα βγεις στον δρόμο, αν περπατήσεις, αν μιλήσεις με τον κόσμο. Αυτό που πραγματικά βλέπεις είναι ότι ο κόσμος δεν ικανοποιείται με κανέναν από τους δύο. Ναι. Εμείς την τελευταία περίοδο, τους τελευταίους 6 μήνες, έχουμε ξεκινήσει μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, η οποία έχει πολύ θετικά βήματα. Θεωρώ ότι τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα, αυτά που συζητήσατε, το 10%, μακάρι και ο Θεοδωράκης να έχει δίκιο και αν ξεκινάμε από το 15, δεν το συζητάω, είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής προσπάθειας που έχει ξεκινήσει. Και θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει. Δεν τελειώνει με τις εκλογές. Είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο, είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει. Και αν συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει, τότε πραγματικά πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να εκπροσωπήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που απαντάει ότι κανέναν από τους δύο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον πρόεδρο. Έχετε δίκιο για την παρατήρηση. Ο πρόεδρος θα μας προσγειώσει τώρα, όπως κάνει συνήθως με τη σοβαρότητά του,
και την επαγγελματική του επάρκεια. Κύριε Καβαθά, που είστε και πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, μπορεί εσείς αυτά να τα ακούτε και να λέτε να πάω να γυρίσω από εκεί, να παραγγείλω ένα φραπέ, να πιω. Δεν μας ενδιαφέρουν, γιατί τα προβλήματα, τα πράγματα, το λέω και εγώ κάθε βράδυ, πρόεδρε, είναι άλλα τα προβλήματα. Λέω δηλαδή, και γίνομαι κουραστικός, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι μετά τις 15 του μηνός δεν υπάρχει μία στις τσέπες του 80% του ελληνικού λαού σε αυτή τη φάση. Έχουμε κόψει το γάλα. Σήμερα πήγανε, δεν θα πω, από το σπίτι μου θα σας πω ένα παράδειγμα, να πάρουμε μερικά αυγά. Και όταν ήρθε ο λογαριασμός πόσο κάναν αυτά τα αυγά, μου είπαν ότι κάναν τα αυγά 2,6 ή 2,7 ευρώ. Δηλαδή λέω, πόσο κάνει το ένα αυγό, λέω. Έξι αυγά, ας πούμε, πόσο κάνει το ένα αυγό. Το ένα αυγό μου εξηγήσανε, γιατί εγώ το ήξερα, δεν το κάνω τώρα, το ξέρω όλα, ότι κάνει 0,70 ή 0,80. 0,25. Από 0,25 μέχρι 0,80. 0,70, ένα αυγό. Και έμεινα, πώς το λένε, παγωτό που λένε η νεολαία, λέει, μείναμε παγωτό. Σκεφτείτε πόσο παγωτό μένουν οι εστιατόρες από τους οποίους προέρχομαι, όταν πάνε να κάνουν αγορές και βλέπουν οι τιμές να περπατάνε προς τα πάνω χωρίς να ανοίγει καμιά μύτη. Και βεβαίως αυτό συμβαίνει γιατί 6 μεγάλοι, 7 πολυεθνικοί όμιλοι είναι αυτοί που ελέγχουν την αγορά τροφίμων. Και εκεί υπάρχει και μια ασυδοσία. Υπάρχει ασυδοσία. Υπάρχει ασυδοσία. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μας το εξής. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι δημοσκοπήσεις και ο τρόπος που γίνονται, γιατί γίνεται και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Διότι ναι, μεν είναι σοβαρά εργαλεία για τα κόμματα και τους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά από την άλλη λέει ο άλλος, ας πούμε, καλά ρε εσύ, ασχολείσαι συνέχεια με τις δημοσκοπήσεις όταν βγαίνουν και τα λοιπά, μας έχει ζαλίσει. Τι σοβαρά εργαλεία είναι όταν πέφτουν συνέχεια έξω. Άρα η πραγματική δημοσκόπηση ποια είναι, η δική σας είναι η πραγματική. Είναι η πραγματική. Η εικόνα που θα μας δώσετε τώρα πιστεύω ότι είναι η καλύτερη δημοσκόπηση. Προσέξτε, βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ περίεργη φάση. Πριν από 15 μέρες περίπου δώσαμε στη δημοσιότητα την 17η εξαμηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Η μοναδική έρευνα που γίνεται για τις... Η ΜΑΡΚ νομίζω την έκανε. Η ΜΑΡΚ από το 2009. Ναι, ναι. Δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουμε επιβεβαιωθεί ίσως και επιτοδισμενέστερο. Αυτή η έρευνα είναι λίγο πρωτόγνωρη και για εμάς. Όταν την έδωσα στη δημοσιότητα, γιατί έχω και την... Δημή να είμαι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ. Συζητώντας με τους δημοσιογράφους, είπε προσέχτε την ανάγνωση. Θέλει διάβασμα. Θέλει να μελετηθεί αυτή η έρευνα. Γιατί αυτή η έρευνα δείχνει ότι οι δείχτες της οικονομίας τείνουν να βελτιώνονται. Και αυτό όμως ταυτόχρονα δεν συνάδει με την κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Δεν το εισπράττουν οι επιχειρήσεις. Την βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών και είναι λογικό αν θέλετε γιατί και όταν μπήκαμε στα μνημόνια η αγορά, η πραγματική οικονομία, το πρόβλημα δεν το αντιμετώπισε το 10, το αντιμετώπισε το 12, το 13. Άρα υπάρχει μια χρονική υστέρηση πώς το αντιλαμβάνεται η πραγματική οικονομία. Ακόμα λοιπόν η πραγματική οικονομία δεν έχει δει αυτή τη βελτίωση των δεικτών που όντως και από άλλα Ινστιτούτα και όχι μόνο το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ και από τον ΙΟΒΕ και από άλλα Ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς προκύπτει μια βελτίωση της κατάστασης των δειχτών. Δεν αποτυπώνεται στην πραγματική οικονομία. Ποιον δειχτών, πρόεδρε, όμως πρέπει να δείτε. Παραδείγματος χάρη, ο δείχτης οικονομικού κλίματος είναι ο ψηλότερος, στο ψηλότερο επίπεδο. Μακροοικονομικά. Ναι, της τελευταίας διετίας. Ο δείχτης απασχόλησης, έχουμε πλέον απολύσεις, προσλήψεις, η σχέση πάει στο 1:1. Δεν έχει ξαναγίνει. Κύρδους όμως. Εκεί, προσέξτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Προσέξτε, από εκεί όμως που δεν είχαμε μία σχέση. Δύο απολύσεις, μία πρόληψη. 1,7:1 μία πρόσληψη. Έχουμε φτάσει στο 1,1 με κακή. Ναι, αυτό, με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ποιοτικά δεν έχει μειωθεί, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε γύρω στο 50%. Στο 50% έχουμε φτάσει, ενώ ήμασταν στο 60%. Ακριβώς. Ήμασταν στο 60% στις ευέλικτες μορφές εργασίας και τώρα είμαστε στο 50%. Επιτρέψτε μου. Στο 54% είστε. Στο 50%. Κάνετε λάθος. Στο 54%. Ας μην μαλώνουμε για το. Λέμε ότι υπάρχει. Με την εργάλεια, βάσει την εργάλεια. Με βάση την εργάλεια. Στο 54%. Αυτή η έρευνα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, αφήστε τον πρόεδρο να ολοκληρώσει. Αυτή η έρευνα ταυτόχρονα αναδεικνύει τα διαθροτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Που δεν είναι άλλα και τα ξέρουμε όλοι μας. Είναι μια υπερφορολόγηση που έχουν δεχθεί και οι επιχειρήσεις αλλά και η ίδια η κοινωνία των πολιτών. Και εδώ, ό,τι μέτρα και να ληφθούν, ό,τι και προοπτικές να ανοίγονται, γιατί και στη Θεσσαλονίκη άκουσα και τον πρωθυπουργό, άκουσα και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
είναι και την κυρία Γεννηματά. Νομίζω ότι για πρώτη φορά πλησιάζουν όλοι την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή αρχίζουν και μιλάνε για ιδιωτικό τομέα, επιτέλους. Και αυτό είναι το θετικό. Μάλιστα. Αποτέλεσμα των ομιλίων. Εμείς κατηγορούμαστε για το αντίθετο, πρέπει. Λέω όλα τα, όλοι. Όλοι για το αντίθετο δεν κατηγορούν. Δεν λέω ότι η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω όλοι. Σε αυτή την περίοδο αυτή, όλοι την παίρνουν προσεγγίζουν και αντιλαμβάνονται ναι. Η έξοδο τη χώρα από την οικονομική κρίση. Ναι, ναι. Μπορεί να βασιστεί μόνο στην ιδιωτική οικονομία. Και όχι στο δημόσιο. Για να τελειώσουμε με αυτό. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά. Έχουμε υψηλότατη φορολόγηση, έμεση ή άμεση, η υπερχρέωση των... Υπερφορολόγηση, δηλαδή. Έχουμε υπερφορολόγηση. Ο Ντομπρόφσκι χθες βγήκε στο Sky, στην κυρία Βαρδισιώτη, έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εγώ τον συμπαθώ γιατί μου θυμίζει και ένα συμμαθητή μου, έτσι με τα μαγουλάκια του κτλ. Φαίνεται πολύ κακό παιδί, πολύ καλό παιδί, αλλά ξέρετε είναι οι δολοφόνοι με το αγγελικό πρόσωπο. Όλοι αυτοί, οι οικονομικοί εγκέφαλοι, δεν καταλαβαίνετε. Παίρνουν αποφάσεις και δεν τους ενδιαφέρει κανένας πληθυσμός. Είπε λοιπόν ότι εμείς ναι μεν ας πούμε, δώσαμε αυτά που έπρεπε να δώσουμε, αλλά η υπερφορολόγηση ήταν έμπνευση των Αθηνών. Έτσι ακριβώς το πει. Αυτός ο κύριος, τον βλέπετε. Τώρα, γιατί χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Μια δόση αλήθειας υπάρχει. Διότι αυτό το αντιμετωπίζαμε διαχρονικά με τους θεσμούς. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε τον Ντόμψεν, τον Μαζούχ και τον Μος, την προηγούμενη υψηλή εκπροσώπηση των Τροϊκανών, έλεγε όχι τα μέτρα σε εμάς. Η ελληνική κυβέρνηση θα αποφασίσει. Εσείς θα προτείνετε. Κάτι ήξερε ο Ράδος, βρείτε. Όλοι ήταν που έλεγε καλό κουράγιο. Ναι, καλό κουράγιο. Ναι. Όλοι ήταν, έλεγε κουράγιο. Λοιπόν, Ρέν ήταν εκεί. Εκείνος ήταν ο Ρέν. Ωραία. Από την άλλη πλευρά, εμείς προτείναμε την αύξηση του κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην τελευταία στο τρίτο μνημόνιο στα νησιά μας. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το μεταφορικό ισοδύναμο, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη εθνικά θέματα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τουρισμό. Όταν η Ιταλία έχει δύο νησιά, τρία και έχει ειδικό συντελεστή ΦΠΑ, όταν αντίστοιχα η Γαλλία έχει ειδικό συντελεστή ΦΠΑ, ακόμη και στην υπηρετική χώρα οι Ιταλοί έχουν περιοχές με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, γιατί θέλουν να τις προστατεύσουν ή θέλουν να τις βοηθήσουν στην οικονομική τους ανάπτυξη. Μάλιστα. Εμείς προτείναμε το 24% στην εστίαση, δεν μας το επέβαλαν οι δανειστές, ούτε το 11, στο μεσοπρόθεσμο του 11, ούτε στο μεσοπρόθεσμο του 16. Έτσι, και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν η κυβέρνηση Σαμαρά το μείωσε στο 13, είδε αποτελέσματα. Έτσι. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα. Παρά τα αυτά, εμείς συνεχίζουμε να λέμε αυτά που κάνουμε. Το δεύτερο που βγάζει είναι η υπερχρέωση των επιχειρήσεων. Και εδώ, ενώ υπάρχει το εργαλείο της εξοδικαστικής ρύθμισης των οφειλών και είναι, πρέπει να χαιρετήσουμε την ύπαρξη επιτέλους με χρονική υστέρηση 5 ετών ενός νόμου ο οποίος ρυθμίζει τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο τα ασφαλιστικά ταμεία που είναι 220 δισεκατομμύρια ευρώ τα κόκκινα στους τρεις αυτούς τομείς. Εδώ πρέπει να δούμε στο τέλος του μήνα να κάνουμε μια πρώτη σούμα και να δούμε αυτοί που προσέφυγαν τι πήραν, εάν οι τράπεζες πόσοι πήγαν. 7.000. Σημειώστε τα κυρία Νούκα αυτά γιατί θα κάνετε σχόλια λοιπόν, μετά τις διαδικασίες. Ποια είναι η αντιμετώπιση από την πλευρά των τραπεζών, γιατί οι εθνικές τράπεζες είναι εκτός τόπου. Εκτός. Έτσι, δεν έχουν αντιληφθεί τη δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, δεν έχουν αντιληφθεί ότι το 85% της απασχόλησης παραδείγματος χάρη το έχουν επιχειρήσεις μέχρι 20 άτομα προσωπικό. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο μέσος όρος εργαζόμενα επιχείρηση στην Ελλάδα είναι το 2,7 συμπεριλαμβανομένου και του εργοδότη. Άρα έχουν το 85% της απασχόλησης. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε περισσότερο από 1.700.000 συμπολίτες μας δουλεύουν σε αυτές τις επιχειρήσεις και 250 στις μεγάλες. Πρέπει να δούμε το επόμενο στάδιο που είναι η χρηματοδότηση. Η χώρα είναι 7 χρόνια, πάμε στον 8ο σε χωρίς χρηματοδότηση. Πρωτοφανές ότι ζουν οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα να στηρίξει με ρευστότητα την οικονομία. Λοιπόν, ούτε πρόβλεψη. Η αναπτυξιακή που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και εμείς συμφωνούμε. Ναι. Ήταν μια πάγια θέση της ΓΕΣΕΒΕ πριν. Για την αναπτυξιακή τράπεζα. Βεβαίως. Ναι. Αλλά με ποια στόχευση. Ποιους θα βοηθήσει, ποια εργαλεία θα χρησιμοποιήσει. Και εκεί είμαστε σε μια συζήτηση και με την κυβέρνηση. Και βεβαίως ηλεκτρονική τραπεζική, η banking.
POS, αλλά χωρίς ακατάσχετο τροφοδότη λογαριασμό για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι η καταστροφή των επιχειρήσεων, το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Εάν λοιπόν δεν γίνουν αυτά, ή τουλάχιστον να ξεκινήσουμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε. Για τα capital controls δεν μας είπατε. Τα capital controls εξακολουθούν να υπάρχουν. Ναι, αυτό σας λέω. Δεν πρέπει να φύγουν τα capital controls. Τα capital controls αφορούν ουσιαστικά επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξαγωγικό. Ή κάνουν εισαγωγές ή κάνουν εξαγωγές ακριβώς. Λοιπόν, γιατί στην εσωτερική αγορά με το e-banking δεν υπάρχει πρόβλημα κίνησης κεφαλαίων. Mm-hmm. Αλλά το βασικότερο είναι ότι πρέπει να δούμε τι κάνουμε με τις κατασχέσεις. Περίπου 700.000 κατασχέσεις το πρώτο οχτάμινο του χρόνου. 795. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η δίωξη των επιχειρήσεων. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι όχι να υπάρξει ασυδοσία, να υπάρξουν κανόνες, να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση του φορολογικού κόστους και βάρους των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα ένα φορολογικό σύστημα σταθερό για μία δεκαετία και ασφαλές, που να διασφαλίζει και τον επιχειρηματία. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά λέμε για υψηλούς συντελεστές. Όχι δεν παίζουν ρόλο, αλλά το βασικότερο είναι για να πάρει χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να το αφήσει να έχει κέρδη. Αν δεν έχει κέρδη, δεν πρόκειται να πάει. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Αραβώση, θα πάω σε διαφημίσεις και θα πάρετε το λόγο αμέσως μετά εσείς και η κυρία Νούκα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.